Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ είμαι με χαρά μου που είμαι μαζί σας. Και πόσο μάλλον σε μία περίοδο, κύριε Μπουνάκη, που τα αγροτικά ζητήματα είναι στο προσκήνιο πάντα. Και είναι πολύ. Αλλά είναι πάντα, ειδικά για την Κρήτη. Η περιοχή μας είναι πάντα στο προσκήνιο. Τώρα ένα παραπάνω. Δυστυχώς με αρνητικό πρόσημο. Με αρνητικό, ναι. Θα πάμε και σε αυτά. Όμως πρώτα να πάμε και λίγο στα πιο αισιόδοξα. Ναι, και σε όσα ακούστηκαν και στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Προκυπευτικών, το οποίο ολοκληρώθηκε και για το οποίο μάλιστα είστε και ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση των εργασιών του, έτσι. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι εγώ είχα μια εισήγηση το συνέδριο ως χορηγός. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Γεωπονική Σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τα συνέδρια αυτά, όλες οι επιστήμες, κατά κάποιο τρόπο καλύπτονται από επιστημονικές εταιρείες. Δηλαδή, επιστήμης στη Γεωπονία που είμαστε συγκεκριμένοι, υπάρχει εντομολογική εταιρεία, φυτοπαθολογική κτλ. Γενετικής βελτίωσης. Εδώ το συνέδριο τώρα της Ελληνικής Εταιρείας Προκυπευτικών έχει μια ευρεία γκάμα καλλιεργειών που καλύπτει, που είναι ουσιαστικά και οι περισσότερες καλλιέργειες που έχουμε εδώ στο νησί μας. Στα συνέδρια αυτά παρουσιάζονται τα νέα επιστημονικά δεδομένα από ερευνητές, από καθηγητές, για τη βελτίωση της ποιότητας, της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών. Νέες ποικιλίες, νέες καλλιεργικές μέθοδοι κτλ. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά, γιατί χωρίς έρευνα, η οποία όμως να μπορεί να μεταφέρεται, να μεταφερθεί στην παραγωγική διαδικασία, δεν υπάρχει καινοτομία, δεν υπάρχει ανάπτυξη κανενός κλάδου της οικονομίας και πολύ περισσότερο της αγροτικής οικονομίας. Υπολοιπόστη διασύνδεση που όλοι λέμε. Της έρευνας, των ερευνητικών δεδομένων με την παραγωγή. Δυστυχώς, έχει ξεκινήσει όμως και ο παραγωγός της Κρήτης να ψάχνεται περισσότερο για τέτοια ζητήματα. Τον ενδιαφέρει να βάλει την καινοτομία στην παραγωγή του, όποιος μένει τουλάχιστον στο κομμάτι της παραγωγής, να το επεκτείνει. Μπορώ να πω ότι στην Κρήτη, οι Κρήτες παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι βήματα μπροστά από τους συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή, εδώ έχουμε τις πιο δυναμικές καλλιέργειες, που είναι κυρίως θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά και στον τομέα της αμπελουργίας, ειδικά στον τομέα των ηνοποιείων, έχουν γίνει μεγάλες εξελίξεις, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στην ελαιοκομεία πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είναι επίκαιρα λίγο τα θέματα των βασικών ενισχύσεων, και βλέπω ότι έχουμε παρουσιάσει εδώ κάποιους πίνακες, γιατί είναι πλέον το θέμα μας αυτή την περίοδο. Επειδή αλλάζει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, συνδέεται και έχει άμεση σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία, γιατί θα δούμε ότι από εκεί που οι παραγωγοί μας ξέρανε ότι θα πάρουν κάθε χρόνο τη βασική τους ενίσχυση, αυτή πλέον συνδέεται με διάφορες καινοτομίες που πρέπει να κάνουν στο χωράφι, όπως είναι, ας πούμε, τα οικολογικά σχήματα. Από έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση, κύριε Μπουνάκη, με αυτό. Δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε. Σίγουρα όχι. Απλά εδώ βλέπουμε στον πίνακα τον οποίο μας έχετε δώσει εσείς και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή είναι ουσιαστικά η χρηματοδοτική κατανομή. Αυτή είναι η κατανομή των ενισχύσεων. Δηλαδή, παλιότερα αυτό το ποσό όλο που βλέπουμε, τα 9.600, θα το παίρναν οι παραγωγοί μας τώρα. Τώρα όμως, για να πάρουν το τελικό ποσό, θα πρέπει να πάρουν κάτι από όλο τον κύκλο. Mm-hmm. Εκτός από ένα κύκλο δεν μπορούμε να πάρουμε, γιατί είναι μόνο το βαμβάκι, τη βαμβακαλλιέργεια, αφορά συγκεκριμένους παραγωγούς. Αλλά θέλω να πω ότι συνδέονται αυτά τα δεδομένα, οπότε πρέπει να εντάξουμε περισσότερη καινοτομία, η οποία θα δημιουργηθεί στα ερευνητικά εργαστήρια, στην παραγωγική διαδικασία. Και πόσο μάλλον αν δούμε και την επόμενη διαφάνεια, κύριε Μπουνάκη, και τη συμμετοχή της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ, που εκεί θα καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο κομμάτι σε αυτό. Έχουμε πολύ παρόλο το ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η συμμετοχή, η αγροτική οικονομία και ιδιαίτερα ο κλάδος της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν και στη μεταποιητική βιομηχανία. Το 25% της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας είναι βιομηχανία τροφίμων και στην απασχόληση.
Και αυτό το βλέπουμε και από την περιοχή μας που ζητάμε συνεχώς. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για τον αγροτικό τομέα. Εδώ στις πρώτες θέσεις βλέπουμε βαλκανικές χώρες ουσιαστικά, κύριε Μπουνάκη, έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Ναι. Γιατί θα δούμε, στους άλλους πίνακες είναι διαφορετικά, η σειρά είναι διαφορετική και θα το εξηγήσουμε αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχουν αναπτυχθεί πολλοί άλλοι τομείς της οικονομίας. Δηλαδή, όπου βλέπουμε ότι η αγροτική οικονομία συμμετέχει πολύ στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σημαίνει ότι δεν έχουν αναπτυχθεί άλλοι, και κυρίως η βιομηχανία. Έτσι. Ναι, εντάξει, εμείς γνωρίζουμε βέβαια και για την Ελλάδα ότι ουσιαστικά η αγροτική οικονομία και το τουριστικό κομμάτι είναι οι βαριές μας βιομηχανίες, όπως λέμε. Θα δούμε τώρα ότι ο αγροτικός τομέας δυστυχώς, παρόλο που έχει αυτή τη συμμετοχή, φθήνει. Θα δούμε στις επόμενες εκάδες και θα δούμε ότι εκτός του ότι φθήνει, δηλαδή τα τελευταία χρόνια περίπου το 20% των αγροτών, εδώ βλέπουμε την απασχόληση στον αγροτικό τομέα που υπάρχει ζήτηση εργατικών χεριών. Παρ' όλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί περίπου 60.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή φεύγουν από τον αγροτικό τομέα. Έχουμε μειώσει κάθε χρόνο ουσιαστικά. Έχουμε μειώσει κάθε χρόνο και το ζήτημα είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, τα τελευταία 10 χρόνια το 20% περίπου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει κλείσει, να το πούμε έτσι. Έχει σταματήσει να λειτουργεί και το 20% των γόνιμων εδαφών, των εδαφών που μπορούν να καλλιεργηθούν, έχουν, θα το δούμε στις επόμενες κάρτες, έχουν μένουν ακαλλιέργητες. Και βέβαια, σε συνδυασμό και με αυτή την κάρτα που βλέπουμε τώρα, αλλά και σε συνδυασμό με ότι βλέπουμε τα στοιχεία εδώ πέρα, ότι είναι μέχρι το 2021 ο αριθμός των εργαζομένων, καταλαβαίνουμε και πόσο μειωμένος θα είναι και το 2022 και το 2023, που εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι το αγροτικό επάγγελμα δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, που δεν έχουμε καταφέρει να εισάγουμε, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να εισάγουμε υψηλή τεχνολογία στις καλλιέργειες. Αυτός είναι ένας κίνδυνος βέβαια, γιατί εδώ φαίνεται ότι ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν μείνει σχετικά σταθερές, στην Ελλάδα έχουμε μια μείωση τάξης των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο 45%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνητρο για περαιτέρω καλλιέργεια. Οι άνθρωποι φεύγουν, κάνουν άλλες δραστηριότητες και το θέμα είναι ότι έχουμε, θα δούμε στις επόμενες κάρτες. Αυτό βέβαια, συγγνώμη σας διακόπτω, κοινωνικά δείχνει και εγκατάλειψη της υπαίθρου γενικότερα. Εγκατάλειψη της υπαίθρου, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση των πληθυσμών ιστορικά από την επαρχία, από τις πόλεις. Γίνονται μεγαλύτερες πόλεις, κτλ. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι έχουμε ιδανικές συνθήκες εδαφοκλιματικές και δυστυχώς δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, θα δούμε παρακάτω ότι ενώ χώρες όπως η Ολλανδία, που έχουν ας πούμε το μέγεθος του Πελοποννήσου, έχουν απόδοση, αναστρέμα, εδώ βλέπουμε, εδώ είναι το αντίστροφο αυτό που βλέπουμε, η συμμετοχή στο ΑΕΠ, αλλά βλέπουμε ότι η μέση ελληνική αγροτική εκμετάλλευση έχει ένα κύκλο εργασιών 21.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη Ολλανδική έχει 520, η αντίστοιχη στη Δανία 511, η αντίστοιχη στο Βέλγιο 250, στο Λουξεμβούργο και στην Γαλλία 198 κλπ. Σημαίνει ότι έχουν πολύ μικρές. Μεγάλη απόκληση δηλαδή για τις παραγωγές. Πολύ μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ναι. Οι οποίες όσο είναι μικρές και επειδή έχουμε και το μικρότερο ποσοστό οργανωμένων αγροτών σε συλλογικά σχήματα, γίνονται μη ανταγωνιστικές. Αυτό δεν είναι καθόλου προς όφελός μας, βέβαια, κύριε Μπουνάκη. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να το αλλάξουμε. Το τρομακτικό στοιχείο στην όλη υπόθεση, το οποίο δεν το έχουμε εδώ, αλλά θα το αναφέρουμε, είναι ότι πέρυσι, το 2022, η χώρα μας κόδεψε 10 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια ευρώ, να εισάγει τρόφιμα. Να εισάγουμε τρόφιμα, δηλαδή. Ότι είμαστε ένας κόσμος, ότι είμαστε μια χώρα παραγωγής. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, για να εισάγουμε φυσικό αέριο, το οποίο δεν παράγουμε, δώσαμε περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια. Και δώσαμε 10 δισεκατομμύρια τρόφιμα. Πάντως, τα οποία παράγουμε. Που είναι λίγο στενάχρονο. Γιατί η αξία παραγωγής αναστρέμα στην Κύπρο, γιατί είναι τόσο μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι εδώ έχουμε καλλιέργειες, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να επιδοτούνται
η, μισή, η Ελλάδα, ας πούμε, είναι. Ξαναδούμε τον προηγούμενο, την προηγούμενη διαφάνεια για την αξία παραγωγής. Φαίνεται στις ερχόμενες διαφάνειες. Αν δεν έχουμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες που έχουν μια μεγάλη απόδοση αναστρέμα και έχουμε και τις συνθήκες. Δηλαδή, φανταστείτε οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι εισάγουμε ντομάτες. Πέρυσι δώσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε αγκούρια. Και 150 εκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε ντομάτες. Δεν λέμε τώρα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που τόσο ή άλλως θυμάστε. Αλλά κυπευτικά, να εισάγουμε κυπευτικά στην Ελλάδα. Κυπευτικά είναι τώρα λίγο οξύμορο. Σε περιοχές που, ναι, δηλαδή και βλέπουμε ότι και εδώ ο κόσμος πολλές φορές θα προτιμήσει τα κυπευτικά του, τα εισαγόμενα, ναι, από του κριτικού παραγωγού. Όχι, του κριτικού παραγωγού θα προτιμήσει, είναι πιο γευστικά κτλ. Αλλά δεν αρκούν. Δεν φτάνουν. Καλά, έχουμε και εξαγωγές κι εμείς. Κάνουμε εξαγωγές. Κάνουμε, ναι, να δούμε και το κάνουμε εξαγωγές, αλλά στον προηγούμενο πίνακα, εμείς η εξαγωγή μας πέρυσι ήταν, ας πούμε, γύρω στα 10 δις, όταν η Ολλανδία, πάλι λέω με την Ολλανδία, γιατί είναι ένα παράδειγμα θετικό, έχει 100 εκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Που σας ξαναλέω, έχει το μέγεθος, την έκταση της Πελοποννήσου. Τα λέω έτσι συγκριτικά για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια εικόνα. Εδώ είναι τα στοιχεία σου ότι έχει να κάνει με τις εξαγωγές. Αυτό είναι λίγο του 20. Ναι. Θέλει μια βελτίωση. Αλλά είχαμε εξαγωγές 7 δις, έχουν πάει στα 10, αλλά λέω, τα μεγέθη είναι. Κύριε Μπουράκη, εδώ βλέπω η Ελλάδα στην 56η θέση, ναι, στη λίστα των εξαγωγικών χωρών παγκοσμίως. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε και ευχαριστημένοι. Όχι, βέβαια. Η Ολλανδία είναι δεύτερη μετά τις ΗΠΑ. Ξαναλέω την Ολλανδία, γιατί είναι ένα παράδειγμα το οποίο μπορούμε να, πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι. Δηλαδή να δημιουργήσουμε έρευνα, σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και μεγαλύτερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε συνεταιριστικές, βιώσιμες όμως. Νομίζω ότι ίσως, κύριε Μπουράκη, ο κόσμος, αν και παρότι έχει αρχίσει να σκέφτεται, ο κόσμος της παραγωγής να σκέφτεται διαφορετικά, δηλαδή ναι, να θέλει να βάλει την έρευνα και την καινοτομία, φαίνεται ότι υπάρχουν τομείς που αν δεν τους συνδυάσει, δηλαδή να γίνει πιο ανταγωνιστικός, να συμβουλευτεί ειδικούς, δηλαδή να ζητήσει τη συμβουλή για το πώς θα γίνει ανταγωνιστικός και πώς τελικά το προϊόν του θα φτάσει στο ράφι του καταναλωτή, ακόμα και στο εξωτερικό. Δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι. Όχι. Πριν φτάσει βέβαια το προϊόν, πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε διερευνήσει ποιες είναι οι ανάγκες. Γιατί οι κατανοητικές μας ανάγκες, όλων μας, αλλάζουν. Ναι. Δεν πρέπει, ενώ εμείς έχουμε μείνει παραδοσιακά στις καλλιέργειες που βρήκαμε με έναν τρόπο παραδοσιακό κτλ. Γι' αυτό βάζω τη σημασία της συμβουλευτικής. Ναι. Αυτό θα το δούμε αν προλάβουμε λίγο παρακάτω, που είναι ένας νέος θεσμός που έχει δημιουργηθεί. Είναι 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου. Μπορούμε να περάσουμε αυτές τις, ναι, διαφάνειες, γιατί είναι στοιχεία που τα έχουμε πει. Λοιπόν, να περάσουμε, είναι η διαμόρφωση των αγροτικών εκτάσεων στην επόμενη είναι διαφάνεια. Είναι αυτές οι μειώσεις που έχουμε δει, είναι από την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία αυτά. Μπορούμε, ναι, να τα περάσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι μόνο το 0,2% στη χώρα μας είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Και το 47%, δηλαδή οι μισές περίπου, η μισή χώρα είναι οι λεγόμενες αρωτριές καλλιέργειες, που είναι το βαμβάκι, τα σιτηρά, το καλαμπόκι, απαραίτητα στοιχεία, απαραίτητα προϊόντα, αλλά είναι μικρές οι στρεματικές αποδόσεις ανά στρέμμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε το 10% αυτών των εκτάσεων να το είχαμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, θα είχαμε μία αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας πολύ σημαντική. Και εδώ πολύ γρήγορα βλέπουμε. Εδώ και στην Κρήτη πάλι, παρόλο που έχουμε τα περισσότερα θερμοκήπια, έχουμε το 50% θερμοκηπίων της Ελλάδος, έχουμε μόνο το 0,5% των εκτάσεων είναι θερμοκηπία και έχει το μεγάλο δεντρώδες καλλιέργειες εδώ, είναι η ελιά. Αυτά ως καταγραφή των δεδομένων. Πάμε στο μέλλον της γεωργίας. Πάμε, ναι. Εκεί που πρέπει να κοιτάμε, κύριε Μπουνάκη. Έτσι, τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Αυτό τώρα, επειδή λέμε συνέχεια την Ολλανδία, είναι γιατί αυτή είναι η πρωτοπόρη. Οι Ολλανδοί έχουν φτιάξει, παρόλο που ήταν από παλιότερα, είχαν μεγάλη πρωτοπορία στα ζητήματα της αγροτικής έρευνας και της εφαρμογής. Έχουν δημιουργήσει το World Horti Center, σαν λέμε μια Silicon Valley των αγροτικών, της αγροτικής έρευνας. Είναι τόσο προχωρημένη που κάθε χρόνο την επισκέπτονται 40.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Που εκεί δοκιμάζουν όλα τα νέα μοντέλα αγροτικής έρευνας. Αυτοί λοιπόν έχουν πει ότι το μέλλον της γεωργίας και λόγω της κλιματικής κρίσης πρέπει να πάμε σε κλειστά συστήματα, για να μπορέσουμε δηλαδή με τις σημερινές κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να δώσουμε στα φυτά μας, δεν θα επιβιώσουν τα φυτά. Γιατί έχουν μάθει, τώρα θα πρέπει να έχουν περάσει μια περίοδο ψύχους κτλ. Δεν πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε
τη θερμοκρασία, την υγρασία, το νερό. Οπότε πάμε σε κλειστά συστήματα και θα μου πει κάποιος και ποιος θα πληρώνει την ενέργεια που χρειάζεται. Και η λύση είναι ότι πρέπει να μπούμε σε συστήματα που έχουν πάνελ, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες οι οποίες να ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. Εκεί στην Ολλανδία, όπως μας εξηγήσετε, είναι πρωτοπόροι σε αυτά. Εδώ στην Κρήτη το έχουμε αρχίσει να το προσμετράμε σοβαρά, τον παράγοντα που λέγεται κλιματική αλλαγή σε σχέση με τις καλλιέργειες κυρίως. Γίνονται προσπάθειες και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Κρήτη, να σας πω τα τελευταία. Πάλι σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο και στο ΙΤΕ γίνονται έρευνα και στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε κάποια νέα δεδομένα, ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί πριν από 3 χρόνια για την καλλιέργεια αμπελιού στο θερμοκήπιο. Τώρα συγγράφουμε τα αποτελέσματα. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα σας πω και να τα φέρω να τα παρουσιάσουμε. Κάναμε ένα τέτοιο σχετικό πείραμα. Ακούγεται πάντως ως μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, ωραία, είναι ενδιαφέρουσα. Είναι γιατί πρέπει. Σε τι μας βοηθά αυτό? Μας βοηθά στο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικιλίες πρώιμες όψιμες, για το αμπέλι λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Και να δούμε, τι σκοπεύουμε να δούμε. Τι θέλουμε να δούμε? Να δούμε την περίοδο που οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν παρουσία στις αγορές, να μπορούμε εμείς εκείνη την περίοδο, αφού ελέγχουμε συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, να τοποθετήσουμε το προϊόν μας στην αγορά. Να καλύψουμε ένα κενό λοιπόν της αγοράς. Να καλύψουμε ένα κενό της αγοράς σε μια περίοδο που υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Να τσιμπήσουμε την ευκαιρία. Αυτό είναι μια καινοτομία. Αυτό που λέμε καινοτομία. Δηλαδή αυτό οι ανταγωνιστές μας το κάνουν πολύ πριν, το έχουν κάνει πολύ πριν από εμάς. Αλλά είναι καιρός να μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Καινοτομία λοιπόν στον αγροτικό τομέα. Τώρα εδώ έχουν ορισμένα στοιχεία πάλι. Ότι ας πούμε το 61% των Ευρωπαίων, των Βόρειο Ευρωπαίων χρησιμοποιούν συστήματα, έχουν υιοθετήσει προϊόντα αγροτικής τεχνολογίας, τα οποία βοηθούν λογισμικά και ειδική τεχνολογία που βοηθούν στη μείωση του κόστους της καλλιέργειας. Σιγά σιγά προσπαθούμε να τα βάλουμε και εμείς εδώ, μιλάμε για τη γεωργία ακριβίας ειδικά, αλλά με λίγο αργότερους ρυθμούς. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ, θα δούμε στην επόμενη κάρτα, είναι ότι πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε τους αγρότες μας, γιατί οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Και δυστυχώς στην Ελλάδα μόνο το 7% των αγροτών έχουν πάρει μια εκπαίδευση μετεκπαίδευση σε σχέση με το 50% που είναι ο μέσος όρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά, ναι. Άρα δηλαδή, η χαμηλή εκπαιδευτική κατάσταση λόγος, είναι... Δηλαδή δεν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα. Ναι. Δεν θα έρθει μια μέρα ένας μάγος και θα πει κάνω αυτό και αλλάζουν όλα. Χρειάζεται να πάμε να δούμε σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας, όπως λέμε, πού πρέπει να παρέμβουμε και ποιες είναι οι ενέργειες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας. Στο πριν και στο μετά της αγροτικής παραγωγής, γιατί βλέπω εδώ από τα διαρθρωτικά προβλήματα όπως μας τα έχετε παραθέσει σχετική διαφάνεια, βλέπουμε και το πριν που έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κατάρτιση και την επένδυση στην αγροτική έρευνα και ανάπτυξη στην συνέχεια, αλλά και στο μετά, στο πώς προωθούν το προϊόν τους, έτσι, γιατί όταν βλέπω εδώ ότι το ελληνικό ελαιόλαδο διακινείται σε χύμα το γνωστό μορφή. Παράδειγμα. Μόνο το 30%, περίπου το 30% διακινείται τυποποιημένο, που σημαίνει ότι όλη η υπεραξία πάει σε αυτούς που μπορούν να το τυποποιούν με συγκεκριμένο μπραντ. Κάτι που δεν κάνει η Ιταλία, που είναι ένας ισχυρός παίχτης. Ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία. Είναι στις αγορές, αφού εμείς πουλάμε σε αυτούς για να το πουλήσουν τυποποιημένο. Λοιπόν. Συμπεράσματα τώρα λοιπόν. Πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ, κύριε Πουνάκη? Φτάσαμε ως εδώ γιατί ουσιαστικά τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι τα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με. Έχει να κάνει μια διαχρονική παθογένεια. Καθίσαμε πάνω, αν θέλετε, στην κοινή αγροτική πολιτική, σε επιδοτήσεις που πέραμε την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις στην αγορά ή στο διατροφή. Εδώ να πω ότι. Αυτό έχει συνέπεια και στον αστικό πληθυσμό, γιατί διαπιστώνουμε τώρα τα ακριβά τρόφιμα. Mm-hmm. Για να υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, επειδή λειτουργεί ο νόμος αγοράς συζήτησης, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων.
Δηλαδή, μην νομίζουμε και μην νομίζει ο αστικός πληθυσμός ότι το θέμα των επιδοτήσεων, το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης αφορά μόνο τους αγρότες. Όχι, αφορά όλους μας, γιατί όλοι μας είμαστε καταναλωτές τροφίμων. Και έχουμε δει τα πρώτα δύσκολα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή στον κόσμο των αναπτυγμένων που έχει πρόσβαση σε τρόφιμα, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν έχει πρόσβαση. Και αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του, που μας δίνει, ας πούμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί περίπου τα επόμενα χρόνια κατά 50% η παραγωγή τροφίμων, προκειμένου ότι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός. Και πολλά στρώματα, πολλές περιοχές, ειδικά στην Ασία, που δεν είχαν πρόσβαση σε τρόφιμα, έχουν πλέον πρόσβαση σε τρόφιμα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, 800 εκατομμύρια Κινέζοι πέρασαν από τις χαμηλές τάξεις στη μεσαία τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο και τρόφιμα πλέον σε σχέση με τον παρελθόν. Θέλω να πω ότι αυξάνεται ο πληθυσμός και αυξάνονται και σε πολλές περιοχές που δεν είχαν πρόσβαση σε διάφορα τρόφιμα, τώρα έχουν. Πάντως, επειδή βλέπω ήδη και τη δεύτερη παράμετρο που έχετε βάλει, και ενώ συζητάμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ το αναπτυξιακό στοίχημα, ναι, πόσο πολύ ψηλά είναι το αναπτυξιακό στοίχημα και πόσο έχουμε πιάσει τους στόχους, αγροτική ανάπτυξη δεν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο ολοκληρωμένο. Όχι, δεν έχουμε αγροτικό σχέδιο και έχουμε υποχώρηση. Ναι. Όταν δίνουμε 10%, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην ελληνική αγροτική παραγωγή, να χρειαζόμαστε τόσες πολλές εξαγωγές τροφίμων. Και εμείς έχουμε εξαγωγές, έχουμε πάλι 10 δις εξαγωγές, αλλά το 50% των εξαγωγών μας είναι ουσιαστικά από τρία προϊόντα. Είναι από το ελαιόλαδο, τη φέτα και τα χυπευτικά. Που σημαίνει ότι όλα τα άλλα προϊόντα που εισάγουμε, ειδικά τη ζωική προέλευση, τα έχουμε ανάγκη προκειμένου να μην υπάρχει και διατροφική κρίση στη χώρα. Εδώ βλέπουμε ότι έχετε βάλει και πολύ εύστοχα και γλαφυρά ότι η ελληνική αγροτική οικονομία κινείται με αυτόματο πιλότο την ΚΑΠ. Τον αυτόματο πιλότο, ναι. Αυτόματο. Και την οποία δεν μπορούμε, όπως διαπιστώσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και τα χρήματα που έχουμε πάρει, δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε όπως πρέπει. Ναι, γιατί τα χρήματα δεν κόπηκαν, αλλά ουσιαστικά δεν τα πήραν οι παραγωγοί έτσι όπως θα έπρεπε. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάνε και σε άλλες περιοχές, αλλά όπως έχει γίνει, δεν εξυπηρετήθηκε ένα σχέδιο αναπτυξιακό με τα χρήματα αυτά. Γιατί τα χρήματα που δίνουν, πάνε καταρχάς όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι Αμερικάνοι αγρότες, μιλάω τώρα για το δυτικό κόσμο, αυτό που λέμε τις καπιταλιστικές χώρες, επιδοτείται η αγροτική οικονομία, έτσι. Γιατί επιδοτείται? Πρώτον, για να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα. Δεύτερον, για να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί φανταστείτε να φύγει όλος ο κόσμος από την Ήπεθρο να πάει στις πόλεις, τι θα γίνει στο περιβάλλον. Και τρίτον, για να μπορέσει να κλείσει ψαλίδα στις τιμές των τροφίμων. Δηλαδή, να μην είναι τόσο ακριβά τα τρόφιμα όταν φτάνουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, για να μπορεί να τραφεί και ο αστικός πληθυσμός. Αυτοί είναι οι λόγοι που υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Δηλαδή, υπάρχει ουσιαστικά μια μεταβίβαση πόρων για να ρυθμίζονται όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε, είναι χρήσιμο αυτά τα χρήματα να τοποθετούνται ορθολογικά και να μην εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Καμιά φορά εξυπηρετούν, ας πούμε, πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, ο κάθε υπουργός μπορεί να πάει να μεταφέρει πόρους στην περιοχή που εκλέγεται αυτός. Γίνονται και αυτά, κύριε Μπουνάκη. Ναι, αυτό δεν είναι όμως αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό θέλω να πω, να χτυπήσουμε λίγο τον κόδωνα του κινδύνου που λέμε, γιατί τελειώνει η περίοδος, οι επιδοτήσεις θα μειώνονται κάθε χρόνο. Καλά, το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει, ναι. Δηλαδή, τα τελευταία αν δεν αλλάξει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εκεί πρέπει να αλλάξει, γιατί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ενεργειακά. Αν μεγαλώσει η εξάρτησή της στον τομέα των τροφίμων, θα υπάρξουν προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε μπει ούτως ή άλλως, καταγράφοντας και τα προβλήματα, μπαίνουμε και στο κομμάτι των προτάσεων, κύριε Μπουνάκη, για το τι πρέπει να γίνει. Μας έχετε δώσει ήδη έναν πολύ μεγάλο καμβά. Να τα δούμε λίγο και στην επόμενη διαφάνεια, με την βοήθεια των συναδέλφων. Ναι, λέμε για την αλλαγή του προσανατολισμού του ελληνικού αγροτικού παραγωγικού συστήματος. Δηλαδή, να πάμε από ένα σύστημα προσανατολισμένο στην παραγωγή, δηλαδή να παράγουμε αυτό που μας βολεύει. Πάμε στη ΡΑ που είναι μια πιο. Αυτό μάθαμε, να παράμε σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και δίνουν μεγαλύτερο εισόδημα αναστρέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε νέες μορφές και καλλιέργειας και εγκαταστάσεων και να συνδέσουμε την έρευνα θεσμικά, να υπάρχει μια έρευνα
προσανατολισμένη στην αξιοποίηση ενός στρατηγικού παραγωγικού νέου στρατηγικού παραγωγικού μοντέλου και κυρίως αυτή η έρευνα να μπορεί να μεταφερθεί από τα ερευνητικά κέντρα στον παραγωγό. Αυτό τώρα θα γίνει με ένα νέο θεσμό, όπως σας είπα, το οποίο 10 χρόνια υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς αρχίσαμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε. Δίνουν χρήματα σε συγκεκριμένες πιστοποιημένες επιχειρήσεις και γεωπόνους και οικονομολόγους, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμβουλεύσουν τους παραγωγούς και στα θέματα που έχουν σχέση με το πώς θα αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους της κοινής αγροτικής πολιτικής και για το πώς θα εισάγουν νέες τεχνολογίες και θα μειώσουν το κόστος στην καλλιέργειά τους. Αυτός είναι ο θεσμός των γεωργικών συμβούλων. Η εταιρεία μας συμμετέχει σε αυτό. Είμαστε μια από τις 10 εταιρείες που υπάρχει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τους παραγωγούς όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, περίπου 6 με 7.000 παραγωγοί μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, χωρίς να έχουν καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Επιδοτείται. Ναι, δηλαδή, αυτό θα χρησιμοποιείται 10 χρόνια. Το αξιοποιούν στην Ευρωπαϊκή, οι ανταγωνιστές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πετύχει κάποια αποτελέσματα. Δεν ξέρω γιατί άργησε να έρθει και εδώ, αλλά τέλος πάντων στην Ελλάδα πάντα. Να σας πω ότι η χώρα μας πλήρωνε πρόστιμο τα τελευταία χρόνια επειδή δεν έχει ενεργοποιήσει αυτό το θεσμό. Παράλογο. Δεν γίνεται το μόνο. Και πόσο μάλλον όταν αυτό που λέτε, δηλαδή ότι ο παραγωγός ο ίδιος δεν επιβαρύνεται. Δεν επιβαρύνεται ο παραγωγός, του παρέχονται δωρεάν συμβουλές. Βρίσκουν δουλειά όλα τα νέα παιδιά που τελειώνουν τα πανεπιστήμια, οι γεωπόνοι κτλ. Γίνεται η μεταφορά της τεχνολογίας και της καινοτομίας από τα ερευνητικά κέντρα στην παραγωγική διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε που έλειπε ένα σύμβουλο του αγρότη. Εμείς προσπαθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά τα θεματικά πεδία στα οποία θα παίρνει συμβουλές ο αγρότης, που είναι η ορθολογική χρήση του νερού, η πολλαπλή συμμόρφωση, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τις επιδοτήσεις, που πρέπει να αφορούν πλέον ο αγρότης. Ορθές σημαντικά γεωργικές... βέβαια και όλα αυτά για την ορθολογική χρήση και νερού, λιπασμάτων και με τις τιμές και με την έλλειψη νερού, νομίζω είναι κομβική σημασία. Είναι κομβική σημασία γιατί αφενός θα μειωθεί όσοι παραγωγοί θα μπουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο τέλος να κάνουμε μία έκθεση. Για τα αποτελέσματα, δηλαδή καταγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός, ο συγκεκριμένος του αγροτομάχη χρησιμοποιήσει αυτές τις ποσότητες νερού και με τις συμβουλές φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εκτός αυτού, πώς αυξήθηκε η παραγωγή του ή πώς τον βοηθήσαμε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, στην αξιοποίηση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων που βγάζουμε από την καλλιέργεια, την οποία πρέπει να πάμε σε μια φιλοσοφία κυκλικής οικονομίας. Να επαναχρησιμοποιούμε δηλαδή αυτά που τα κλαδέματα και όλα αυτά και πώς μπορούμε να εισάγουμε νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα θεματικά παιδεία στα οποία πάνω μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά λοιπόν. Ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου. Πρέπει να δούμε και τους κινδύνους να διαγνώσουμε κατά κάποιο τρόπο τους κινδύνους που θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε σε. Ελπίζω δηλαδή να καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη, μια διαχείριση κρίσεων είναι αυτές οι χειρικές συνθήκες. Πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση ανάλογα με την καλλιέργεια. Πώς μπορεί για να επιβιώσει η καλλιέργεια στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί και πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να περιμένει και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Δεν έχει να περιμένει και κάτι. Δεν μπορεί ο ΕΛΓΑ μεταξύ μας. Δεν γίνεται. Το ΕΛΓΑ δεν έχει τους πόρους. Πρέπει να έχει πλάν B ο παραγωγός. Δεν έχει τους πόρους ο ΕΛΓΑ για να καλύψει. Δηλαδή δεν έχει πλέον τους πόρους να καλύψει την καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία. Που δεν είναι η μόνη, γίνανε και σε άλλες περιοχές. Και αυτά δυστυχώς είναι φαινόμενα λόγω της κλιματικής κρίσης που θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι και θέματα εργασιακής ασφάλειας, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ, τα οποία πρέπει να ενημερώνουν τον παραγωγό. Εργασιακής ασφάλειας που έχει σχέση και με το εργατικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλιστεί, πρέπει να είναι. Ειδικά όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία των τροφίμων να έχουν περάσει συγκεκριμένες εξετάσεις, να μην έχουν μεταδεδόμενα νοσήματα τα οποία μέσω των τροφίμων μπορούν να μεταφερθούν στον καταναλωτή. Υπάρχουν πολλά επίπεδα που πρέπει να προσέξουμε. Και τομείς που μέχρι τώρα δυστυχώς και στην Ελλάδα και στην Κρήτη τους είχαμε αφήσει λίγο την πάντα στην άκρη. Αυτά τα εφαρμόζανε μόνο όσοι παραγωγοί
θέλαν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή πρέπει να μπουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Με δυσκολία βέβαια, γιατί ξέρετε, η αλλαγή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δηλαδή από εκεί που έχεις μάθει να καλλιεργείς και να συμπεριφέρεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πώς θα μπορέσεις να αλλάξεις και να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Πώς μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε αυτόν τον θεσμό, δηλαδή ένας παραγωγός που μας ακούει τώρα και θέλει να ενταχθεί. Θα πρέπει να απευθυνθείς στους συνεργάτες του, σε αυτούς που κάνει τις ενεργοποιήσεις, στους γεωπόνους. Στην Κρήτη είμαστε, δυστυχώς, είμαστε 10 εταιρείες, σε όλη την Ελλάδα 100 εταιρείες που έχουν, γιατί δεν μπορούν όλοι. Υπήρχαν προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχει συγκεκριμένες υποδομές, συγκεκριμένο αριθμό γεωτεχνικών και οικονομολόγων, προϋπηρεσία για να μπορείς, ότι μπορείς να προσέχεις συμβουλές. Και περάσαμε από μια διαδικασία εξετάσεων και πιστοποίησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτές τις συμβουλές. Μπορεί να πληθεί λοιπόν ανάλογα με ποιους γεωπόνους συνεργάζεται ή με ποια γραφεία συνεργάζεται, ώστε να βρει τους συνεργάτες του για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά το κομμάτι της παραγωγής και τον ίδιο τον παραγωγό, λοιπόν, για το κατά πόσο θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται. Χωρίς να επιβαρύνει το ίδιο ο παραγωγός, ναι, στο πώς θα τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει, να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να ανταπεξέλθει σε περιόδους σε καιρούς που είναι δυσκολότεροι. Ακόμα δηλαδή και για να πάρει τη βασική του ενίσχυση ο παραγωγός, πρέπει πλέον να υποβάλει κάποια διαχειριστικά σχέδια. Mm-hmm. Και πρέπει να πληρώσει έξτρα για αυτά. Όσοι ενταχθούν λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα, καλύβουν το κόστος που έχουν αυτές οι επιπλέον εργασίες. Αυτό είναι, και κλείνουμε εδώ, είναι μια ένωση που έχουμε δημιουργήσει πανελλήνια, οι πιστοποιημένες εταιρείες, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το Υπουργείο να ενεργοποιήσει γρηγορότερα αυτούς τους μηχανισμούς. να μεταφέρουμε τέλος πάντων τα προβλήματα που υπάρχουν στην παραγωγή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, που είμαστε σε επαφή με τον αγροτικό κόσμο, για να τρέξει γρηγορότερα όλη αυτή η βοήθεια, κύριε Μουνέκη, ναι, να το κάνετε τελικά. Χρειάζεται βοήθεια, γιατί και αυτοί κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι όπως εμείς σε καθημερινή βάση σε επαφή και δυστυχώς γι' αυτό το λόγο αργούν πολλά από τα προγράμματα να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα, από μόνα τους δεν κάνουν τη διαφορά, ναι, αν δεν επενδυθούν σωστά. Αλλά και χωρίς τα χρήματα δεν μπορείς να αλλάξεις μια κατάσταση, γιατί χρειάζεται νέες τεχνολογίες, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό με γνώση που να μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες μας να περάσουν στη νέα εποχή που δημιουργείται. Εξυγχρονιζόμαστε πλέον και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι όσοι δεν το έχουμε καταλάβει, να το βάλουμε στη ζωή μας και στη εργασία μας. Να έχουμε αυτό που λέμε διατροφική ασφάλεια. Έτσι. Από εδώ και πέρα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Πάμε, θεωρώ, χρήσιμα. Σίγουρα. Πράγματι, χρήσιμες πληροφορίες για τους ακροατές. Σας ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε.